Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Στο ακροατήριο οδηγείται η υπόθεση της υπεξαίρεσης από τα ταμεία του καναβαλικού οργανισμού που ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Η δίκη για τα όσα συνέβησαν τον Οκτώβριο του 2013 επί Δημαρχίας Δημαρά έχει προσδιοριστεί για τις 22 Ιανουαρίου. Υπόλογος απέναντι στον νόμο είναι ο πρώην πρόεδρος του σχήματος εναντίον του οποίου κινήθηκε η διοίκηση της κοινοφελούς επιχείρησης. Η υπόθεση ήταν αρχικά να ξεκινήσει χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Πάτρας, όμως διεκόπη για τις 22 Ιανουαρίου. Να υπενθυμίσουμε πως η κατηγορία για υπεξαίρεση με ιδιαίτερα τεχνάσματα είχε προκαλέσει κλίμα εσωστρέφειας και καχυποψίας στην προηγούμενη δημοτική αρχή και η στήριξη από πλευράς δημοτικών παραγόντων του Γιάννη Δημαρά προς το πρόσωπο του κατηγορουμένου είχε προκαλέσει δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις στο προσωπικό αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες του οργανισμού. Σε πολιτικό επίπεδο είχαν γίνει παρετήσεις. Το έλλειμμα αποκαλύφθηκε όταν διαπιστώθηκε πως στο δημοτικό κατάστημα Μεσάντιδος υπήρχε χρηματοκιβώτιο στο οποίο έμπαιναν χρήματα με την αιτιολογία πως παρέμεναν εκεί για να μην τα κατασχέσουν, μιας και ο Δήμος αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους πιστωτές του. Εξωτερικός συνεργάτης του φορέα αντελήφθη το έλλειμμα και έκανε την καταγγελία. Τα χρήματα δεν επεστράφησαν και το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας. Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμη, Κορίνθου 83 και Κιλκής.